Συζητάμε μια συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που είναι ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούν όλα τα κόμματα που στηρίζουν αυτοί αλλά και που κινούνται στο Αμερικανατολικό τόξο και εμείς λέμε ευθέως ότι είναι μια συμφωνία στίγμα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Τι λέτε, για να απαντήσουμε στα πιο πρώτον, ότι είναι συνηθισμένη συμφωνία. Αυτές που γίνονται με όλα τα κράτη, είναι έτσι? Είναι το ίδιο το Ισραήλ με όλα τα κράτη? Όχι ότι όλα τα άλλα είναι καλά. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας, την άμυνά της και άλλα. Είναι μια διαστρέβλωση της ίδιας της πραγματικότητας. Προσπαθείτε συνειδητά όλοι να σβήσετε από τη συνείδηση και του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται, που έχει στοχοποιήσει και σωστά έχει στοχοποιήσει την πολιτική του Ισραήλ. Και εδώ βέβαια τη μεγάλη προσφορά την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι δεν την κάνανε οι υπόλοιποι. Όπου αναβάθμισε σε σημείο κορυφαίο τις σχέσεις με το Ισραήλ, όπου, όπως και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, προσπαθώντας να εξοβελήσει, αλλά δεν θα το καταφέρει, τα αντιπεραλιστικά αισθήματα του λαού. Έργα και ημέρες του κράτους του Ισραήλ, γιατί κάποιος φωστήρας είπε ότι μα είναι κράτος δολοφόνος το Ισραήλ. Κάποιος το είπε στην Επιτροπή. Κατοχική δύναμη είναι ή όχι? Κατέχει μεγάλο μέρος των Παλαιστινιακών εδαφών, ναι ή όχι? Είναι κατοχική δύναμη. Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη? Είναι. Είναι γιατί κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, γιατί ένα τμήμα το Ιράκ. Εκεί είναι, λέει, Σίκα και στον Καρύδια και Βροντάνε, και εδώ δεν είναι Καρύδια. Είναι Σίκα και δεν Βροντάνε. Δολοφονεί τόσα χρόνια γυναίκες, μικρά παιδιά, τέρατα και σημεία έχουν γίνει. Έχει χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, ναι ή όχι? Έχει αποκλείσει παράνομα τη λωρίδα της Γάζας? Έχει βομβαρδίσει άμαχο πληθυσμό? Έχει ρίξει βόμβες φωσφόρου που είναι απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο? Και δεν μιλάει κανένας. Και μας μιλάτε τώρα για δικαιοσύνη και για κράτος το οποίο θα βοηθήσει και την άμυνα και την πολιτική της χώρας μας. Ένα κράτος δολοφόνο, κυριολεκτικά. Κατέχει συριακά εδάφη τα υψίπεδα του Γκολάν. Βομβαρδίζει τη Συρία με ποιο δικαίωμα? Είναι κράτος δολοφόνος ή όχι? Είναι αιχμή του δόρατος του αμερικάνικου υπεραλισμού. Και απειλεί και το Ιράν. Και μια και μιλάτε κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς οι υπόλοιποι για το ότι έχουμε ισότιμες σχέσεις και ότι είμαστε φιλιρινική χώρα, γιατί δεχτήκατε γυμνάσια επανειλημμένα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τώρα και δεν μπορώ να πω με στοιχεία, τα οποία ήταν Αμερικάνοι, Ισραηλινοί και Ελλάδα, έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα με προσομοίωση Ιράν? Ναι ή όχι? Ας βγει ένας να με διαψεύσει. Τι δουλειά έχουμε εμείς στο Ιράν? Να εκπαιδευτούν οι αεροπόροι και να δώσουμε και το έδαφος μας για να κάνουν επίθεση στο Ιράν? Θα το κάνουν με ποια πρόσχημα? Τα πυρηνικά? Καλά, ντροπή δεν υπάρχει. Το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα? Έχει. Μήπως λέει κανένας όχι? Δέχεται διεθνή έλεγχο όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Γιατί δεν μιλάει κανένας και μιλάνε μόνο για τις άλλες τις χώρες? Γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν έχει πάρει τέτοια θέση σε κανένα άλλο ελληνικό κόμμα πριν του ΚΚΕ? Και άκουσα και πριν, και για να μην αδικήσω την κυρία Σοκρόγαφ, άκουσα από το Μέρα. Μιλάτε για διεθνές δίκαιο. Καλά. Τέτοια υποκρισία. Μα είναι απίστευτο δηλαδή. Θα μας τρελάνετε όλους? Το Ισραήλ έχει παραβιάσει όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Δεν εφαρμόζει καμία. Ούτε μία. Και δεν τις παραβίασε μία φορά με τη γενική απόφαση που λέει επιστροφή των εδαφών στα επίπεδα του 1967 και μάλιστα επιστροφή αυτών των εδαφών και πάρα πολλά. Αναγνώριση της Παλαιστίνης, του Παλαιστινιακού κράτους, πρωτεύουσα κοινή Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτά τι είναι? Και ποια διεθνή νομιμότητα μιλάτε? Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει διεθνές δίκαιο. Είναι θέμα συσχετισμού των δυνάμεων. Ήταν άλλο τότε ο συσχετισμός των δυνάμεων, όταν πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και για το Παλαιστινιακό και για το Κυπριακό, για να σας το θυμίσω.
Όμως το Ισραήλ, που το θεωρείτε αξιόπιστο σύμμαχο και που λέτε ότι θα μας βοηθήσει, δεν έχει παραβιάσει ακόμα και αυτές τις αποφάσεις όπως διαμορφώθηκαν μετά την ανατροπή του σχετισμού του δυνάμεων, γράφει στα παλιά της τα παπούτσια όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και έρχεστε εδώ και το διαφημίζετε σαν μια χώρα φιλιρινική. Ποιον ωφελεί λοιπόν αυτή η συμφωνία? Ωφελεί, εντάσσεται στα σχέδια τα ευρύτερα στην περιοχή. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε και θα τελειώσω. Εντάσσεται στα ευρύτερα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Έχετε κάνει επιλογή όλες οι κυβερνήσεις και η επιλογή είναι με τους φωνιάδες. Με αυτούς που παρεμβαίνουν, με αυτούς που βαβαρίζουν, με αυτούς που θέλουν στη φτώχεια, στη δυστυχία λαούς ολόκληρους, έχουν τεινάξει στην περιοχή στον αέρα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι Αμερικάνοι φτιάχνουν και νέα βάση στη Συρία. Πού. Γιατί δεν βγαίνετε να τους καταγγείλετε, αφού υπασπίζετε το διεθνές δίκαιο. Τους έδωσε άδεια η Συριακή κυβέρνηση? Όχι. Και πάρα πολλά άλλα, για να μην συνεχίσω. Ναι, αλλά λέει με αυτή τη συνεργασία θα αναχαιτιστεί η τουρκική επιθετικότητα. Κοροϊδεύεται ανοιχτά τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η ιδεοληψία του ΚΚΕ? Όχι. Ας δούμε την πραγματικότητα. Τι έγινε με τον Eastman όταν ανακοινώθηκε Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος? Την άλλη μέρα οι Τούρκοι υπέγραψαν αυτό τη ψευτοσυμφωνία με τη Λιβύη. Αναχαιτίστηκε η επιθετικότητα, το αντίθετο. Με πρόσχημα αυτό έκαναν αυτή την παράνομη και ό,τι θέλετε πέστε ενέργεια. Οριοθετήθηκε η ΑΟΣ Ισραήλ Κύπρου, που θα προστάτευε την κυριαρχία της Κύπρου. Έτσι δεν είναι? Αυτά λέγατε όλοι, αυτά λέγανε και η Κυπριακή κυβέρνηση. Τι έγινε? Το Γιαβούζι είναι εκεί και κάνει γεωτρήσεις. Ποια υπεράσπιση? Περασπίστηκε το Ισραήλ και όλοι οι συμμαχοί σας, Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, που λέει και το Σέρβι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι? Όχι. Το αντίθετο. Το Γιαβούζι παραμένει και ούτε φεύγει. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν? Γίνονται παζάρια και μεγάλα στην περιοχή. Και τα παζάρια δεν αφορούν τους λαούς. Αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα οικονομικά, τις πολυεθνικές, τους κεφαλαιοκράτες, τους υπεραλιστές. Και αφού λέτε ότι τέλος πάντων εμείς ψηφίσαμε για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη Βουλή. Πρώτο ερώτημα, στη ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν βγήκε η κυβέρνηση να κάνει αναγνώριση? Δεύτερο, στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το κάνετε? Άρα και με τον αστιφύλαξη και τον χωροφύλαξη δεν γίνεται. Και με το δίκαιο και το άδικο δεν γίνεται. Με το ένα θα στικήσετε με το άδικο. Όλες οι κυβερνήσεις. Πήγε ο πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί δεν πήγε και στην Παλαιστινιακή Αρχή, αφού την έχουμε αναγνωρίσει από τη Βουλή? Γιατί με τον κάνουν τα οι Αμερικάνοι? Όχι, είναι επιλογή. Επιλογή στήριξης αυτής της επιθετικής πολιτικής. Εμείς καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν έχει, να ξέρετε, οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ όπως τις έχετε, δεν έχουν τη συνένεση του ελληνικού λαού. Και δεν μιλώ μόνο για τους κομμουνιστές, τους οπαδούς του ΚΚΕ. Στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρείται κράτος δολοφόνος. Και αυτό εκφράζεται και με τις κινητοποίησεις και θα εκφραστεί και αργότερα. Εμείς λέμε ότι στρέφεται κατά των λαών συνολικά αυτές οι σχέσεις και όχι μόνο η συμφωνία, ότι η κατάσταση εμπλέκεται και γίνεται όλο και χειρότερη και θα θέλουμε να σας θυμίσουμε την ιστορική εμπειρία που λέει ότι σε τέτοιες περιόδους οι συμμαχίες είναι προσωρινές. Αλλάζουν στρατόπεδα. Κάποτε είχε στρατηγική συμφωνία η Τουρκία με τη Συρία. Τώρα έγινε το ανάποδο. Το Ισραήλ σήμερα που λέτε θα μας προστατέψει συζητάει με την Τουρκία για κοινή εκμετάλλευση και για μεγάλες συμφωνίες. Οι γαλλικές εταιρείες και όλοι οι υπόλοιποι, οι συμμαχίες σας που δήθεν τώρα βρήκαμε το γαλλικό υπεραλισμό που θα μας στηρίξει, την ίδια ώρα διαπραγματεύονται με τουρκικές εταιρείες και με το τουρκικό κράτος. Έτσι είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι συνέχεια σε γρήγορη και επιφυλακή.